Οι οργανώσει και νεολαία των διευθυντών αποφάσισαν τη δημιουργία τη Εθνική Προπαρασκευαστική Επιτροπή Κύπρου για το 18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαία και Φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί στο Εκουαδόρ από τι 7 μέχρι τι 13 Δεκεμβρίου του 2013. Στην ΕΠΕ Κύπρου καλούνται να συμμετάσχουν όλε οι οργανώσει που αποδέχονται ω χαρακτήρα και το περιεχόμενο του φεστιβάλ και συμφωνούν με τι διακηρύξει του 18ου Φεστιβάλ και τη ΕΠΕ Κύπρου. Η αντίσταση και η αντιπεριαλιστική πάλη τη νεολαία και φοιτητών είναι διεθνώς. Η φλόγα που φωτίζει και καθοδηγεί το κίνημα του Παγκόσμιου Φεστιβάλ από το 1947. Για 65 χρόνια και σε 17 φεστιβάλ, οι νέοι του κόσμου έχουν ενώσει τη φωνή του και τον αγώνα του ενάντια στον φασισμό, δικτατορίε, αντιδημοκρατικά καθεστώτα, την αποικιοκρατία, τον πόλεμο, την κατοχή, τι διακρίσει. Και απέτυχαν την ειρήνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ανατροπή του υπηρεατισμού. Στο παρελθόν αλλά και σήμερα, η νεολαία πάντοτε έπαιζε σημαντικό ρόλο στην πάλη κάθε κοινωνία για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη. Η νεολαία ήταν μαχητικά παρούσα στους μεγαλύτερους αγώνες των λαών για την ειρήνη, την αλληλεγγύη και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Σε έναν κόσμο που ο υπηρεατισμός αυτό παρουσιάζεται ως αναπόφευκτος, η αντιπεριαλιστική πάλι αποδεικνύει ότι η νεολαία επιλέγει το δικό της μέλλον. Το 18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών που θα πραγματοποιηθεί στο Εκουαδόρ είναι ο χώρος που οι νέοι του κόσμου θα ενώσουν τις φωνές του ενάντια στον πόλεμο, τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό και την εξαθλίωση. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων κινδύνων και μεγάλων δυνατοτήτων. Η καπιταλιστική κρίση οδηγεί τις υπεριαλιστικές συμμαχίες να εντείνουν τους ανταγωνισμούς τους για το έλεγχο των αγορών, των φυσικών πόρων και των εμπορικών δρόμων. Η νεολαία του κόσμου βιώνει επίσης μια μεγάλη επίθεση κατά των δικαιωμάτων της, την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόσβαση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που καλούμε κάθε νέο άντρα και γυναίκα να ενταχθούν στον αγώνα μας μέσα στο 18ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Στην Κύπρο διανύουμε μια κρίσιμη και καθοριστική περίοδο για το μέλλον του τόπου και του λαού μας. Οι νέοι της Κύπρου βλέπουν το μέλλον τους να τίθεται υπό αμφισβήτηση, ενώ η προοπτική της νέας γενιάς προδιαγράφεται με την εφαρμογή των μέτρων σκληρής λιτότητας που επιβάλλει η Τρόικα. Ήδη καταργούνται εργασιακά δικαιώματα, απορριθμίζονται εργασιακές σχέσεις, χάνονται θέσεις εργασίας και η ανεργία φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Αναπόφευκτα, η νέα γενιά οδηγείται στην μιζέρια και την εξαθλίωση. Παράλληλα, ο κυπριακός λαός και η κυπριακή νεολαία παραμένουν θύματα των υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή. Ο αγώνας μας ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς και για τερματισμό της τουρκικής κατοχής, που είναι το αποτέλεσμα αυτών των σχεδιασμών, είναι μέρος του παγκόσμιου αγώνα και πάλι για ειρήνη. Έχουμε ως στόχο την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης του κυπριακού προβλήματος, που να απελευθερώνει τον λαό μας από την τουρκική κατοχή και να επανενώνει την πατρίδα και τον λαό μας. Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρονίτες και Λατίνους. Μια λύση της ορεικής κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ηθαγένεια. Όπως έχουν συμφωνήσει δύο κοινότητες και όπως προωθούν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ως κίνημα της νεολαίας, θα συνεχίσουμε να στεγόμαστε στο πλευρό του λαού μας των αντικατοχικών του αγώνων.